Γεια σας. Το λοιπόν, τη σημερινή τελετή θα ξεκινήσει η Εύελιν. Ανδριάννα. Γεια σας. Γεια σου. Τι σε έπιασε τώρα, γιατί τέτοιο άγχος ξαφνικά να βάλεις τόσο πολλά ρούχα σε ένα ωραίο, κατά τα άλλα, animal print φόρεμα. Για να μην θεωρηθεί πολύ φτωχό το styling και η ιδέα του. Αυτό το φόρεμα το από πάνω. Ναι. Έχει διαφάνεια. Ψιλοδιαφανίζει, αλλά έχει από μέσα μία φόδρα επίσης τούλινη, που είναι καφέ. Δεν διαφανίζει πάρα πολύ, αλλά υπάρχει μια υποψία από μέσα που φαίνονται πόδια, ας πούμε. Λοιπόν, άκου. Τη φούστα δεν τη χρειαζόσουν. Και η αλήθεια είναι ότι οι τάσεις τώρα με τις διαφάνειες είναι ότι πιο hot και το έχουν βγάλει όλοι οι οίκοι και το βλέπουμε παντού. Θα μπορούσες να το εκμεταλλευτείς εσύ σήμερα αυτό, φορώντας αυτό το κορμάκι, εφόσον αποφάσισες να κάνεις αυτό εδώ στο λαιμό σου, και να βλέπουμε μία ωραία σιλουέτα από μέσα, η οποία μπορεί και να φαίνεται, μπορεί και όχι. Ναι, δεν φαίνεται πολύ. Είναι το ωραίο το λίγο. Δεν ναι, το... αυτό. Και μου το εγκλώβησες όλο αυτό με αυτή τη φούστα την αχρίαστη. Ναι, κάτι ήθελα να κάνω έξτρα, σαν πληροφορία. Ήταν υπέρ αρκετό σε σημείο που δεν χρειαζόταν και το κορμάκι. Ναι. Δηλαδή, το κορμάκι νομίζω ότι το μπούκωσες. Ναι. Θα μπορούσες απλά να έχεις βάλει ένα ωραίο blazer πάνω από αυτό το φόρεμα, γιατί έχεις επιλέξει να βάλεις και animal print γόβες παρόμοιες, αν και η βάση τους έχει περισσότερο μαύρο και καφέ. Ακριβώς. Το φόρεμα. Ναι, κάπως δεν δουλεύει. Μου αρέσει η επιλογή της τσάντας που είναι ένα αναπάντεχο χρώμα κόκκινο. Αλλά κάπως δεν έχουν δουλέψει όλα αυτά μαζί. Ναι. Δύο. Ευχαριστώ. Στέλιο, εσένα ποια είναι η άποψή σου? Νομίζω, Ανδριάννα, υποπτεύομαι βασικά ότι αυτό το φόρεμα θα ήταν πολύ ωραίο πριν το κατακρεουργήσεις έτσι. Είναι όμορφο φόρεμα, ναι. Και γιατί έπρεπε να το πειράξεις τόσο, βρε παιδί μου? Θα μπορούσε να κάνεις ένα πιο απλοϊκό styling. Ναι. Και να το κάνεις αυτό το φόρεμα καλοκαιρινό, γιατί το λεοπάρ, ξέρεις, είναι ένα print που σε αυτόν τον τόνο δεν έχει εποχή και το styling όμως μπορεί να το κάνει να έχει. Εσύ το έχεις κάνει πάρα πολύ φθινοπορεινό προς χειμώνα. Έχεις βάλει ένα πολύ ωραίο κορμάκι, το οποίο αυτός ο όγκος που έχει και το χρώμα που έχει και η ποιότητά του, επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο να θεωρηθεί χειμερινό, αν αυτό το κορμάκι, και μπορεί και να είναι από χειμερινή συλλογή, ας πούμε, μάλλον. Αλλά αν αυτό το κορμάκι το φόραγες με ένα σόρτς ή με ένα λευκό παντελόνι μακρύ και ένα σωστό πέδιλο, θα γινόταν πάρα πολύ καλοκαιρινό. Τώρα, με καφέ συνδυασμένο το μαύρο, είναι απολύτως χειμερινό. Είναι λίγο περίεργο και τα παπούτσια σου είναι λίγο περίεργα στο περπάτημα. Α, ναι. Θα κρατούσα το φόρεμα, χωρίς το κορμάκι. Να χνοφαίνεται μέσα, αν ήθελες, μία δαντέλα ή μία διαφάνεια, μία τυράντα με ένα χρώμα καλοκαιρινό. Δηλαδή, ένα τυρκουάζ, ένα κίτρινο, ένα πράσινο, ένα πορτοκαλί, ένα χρυσό. Θα μπορείς να βάλεις, δηλαδή θα μπορείς να πάρεις το animal αυτό, να το κάνεις όλο με χρυσά ή με χρώματα. Το τυρκουάζ είναι ένα χρώμα που πάει πάρα πολύ με το καφέ και το κάνει πολύ καλοκαιρινό. Θα μπορείς να πας λίγο προς τα εκεί. Ένα ωραίο παπούτσι, ένα ωραίο λευκό σακάκι ίσως ή ένα φλούο σακάκι. Επίσης θα ήταν πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Γαβαλά τώρα. Λοιπόν, το animal print έχει την ιδιότητα να είναι πολύ έντονο και διαχρονικότατο, πάντα της μόδας. Εγώ νομίζω ότι σε μια μελαχρινή γυναίκα το animal print της πάει κοντά στο πρόσωπό της και κοντά εδώ επάνω. Α. Πιο πολύ από ό,τι της πάει κάτω. Απ' την άλλη, είσαι μια κοπέλα που κάνει πάντα μεταποιήσεις, δηλαδή σου αρέσει να βάζεις αυτό, να τα στρίβεις από μέσα. Πάντα αυτό θυμάμαι ότι τα περιπλέκεις τα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση έχεις βάλει λοιπόν ένα μαύρο επάνω, καφέ κάτω. Και διάμεσα έχεις ένα λεοπάρ. Ναι. Αυτά τα τρία χρώματα θα μπορούσες άνετα να τα έχεις φτιάξει στριμμένα και μαζί φορεμένα, δηλαδή όχι αυτές τις αποστάσεις έτσι όπως τις έχεις, και θα ήταν καλύτερα ζυγισμένο. Θα το τραβούσα εγώ επάνω, μπορεί να το τραβήξει για να δούμε αν πάνε τα βολάν λίγο πιο πάνω και έρθει το φόρεμα εδώ. Το κορμάκι. Ναι. Όχι, το κορμάκι και το ρούχο δεν γίνεται να έρθει πάνω. Α, μαζί. Ναι. Δεν γίνεται. Έχω περάσει την παραμάνα μαζί με τη φούστα. Μπορώ να τα σηκώσω όλα μαζί. Όλο αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τώρα σου δώσα σε μία πρόβα και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί. Οκ. Okay. Yeah. Ευχαριστώ. Τι θα γίνει? Θα γίνει. Τι θα γίνει? Θα γίνει.
6,9 είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.